Παραμένουμε στο αστυνομικό δελτίο για να δούμε τις εξελίξεις στο θέμα του θανάτου μετανάστη, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στην πισίνα του σπιτιού επιχειρηματίας, στον οποίο εργαζόταν ως οικιακός βοηθός. Η Ραλιό Λεπίδου έχει το ρεπορτάζ. Ραλιό. Ελένη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας, πολλά τα ερωτηματικά. Είναι ένα απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε στη Βίλα Πασίγνωστο του επιχειρηματία που βρίσκεται στους Ελαιώνες Σπηλές Θεσσαλονίκης, και ενώ αυτός και η οικογένειά του απουσίαζαν. Την Κυριακή το πρωί ο επιχειρηματίας δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από εργαζόμενο στο υπηρετικό προσωπικό του, ο οποίος το είπε πως βρήκε τον 25χρονο υπηρέτη του από τη Σρι Λάνκα νεκρό στην εσωτερική πισίνα. Αμέσως ο επιχειρηματίας ειδοποίησε την αστυνομία, ενώ στη Βίλα έφτασε και ο ιατροδικαστής που διαπίστωσε ότι ο θάνατος του προήλθε από ασφυξία. Σύμφωνα με ανακοίνωση αστυνομίας, Ελένη, εντοπίστηκαν αμοιχές πίσω από τους συλλογούς των αυτιών του. Ο 25χρονος υπηρέτης βρέθηκε από συνάδελφό του, ο οποίος και ενημέρωσε τον επιχειρηματία, όπως προαναφέραμε, με το κεφάλι και το μεγαλύτερο μέρος του από το άψυχο σώμα του μέσα στο νερό της πισίνας. Συνεχίζονται οι έρευνες, πολλά τα ερωτηματικά. Θα έχουμε σίγουρα μια εξέλιξη στο επόμενο δελτίο. Ραλιό, σε ευχαριστώ.